Yes, I'm very satisfied with our team performance. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση του ποδοσφαιριστών μας. In my opinion, we try to press from the first minutes and try to create chances. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε από το πρώτο λεπτό και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. We had the chances enough to score first. Είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε πρώτοι κάποιο τέρμα. But at half time we spoke that we must keep working, keep pushing them because we know that this first goal will arrive. Όμως έπρεπε να στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να πιέσουμε παραπάνω, να προσπαθήσουμε και ξέραμε ότι αυτό το goal θα έφτανε κάποια στιγμή. Also I think score the second help us to finish the game because when you only have one goal up it's difficult because they had finally 1-2-3 clear chances also. Επίσης το δεύτερο τέρμα μας βοήθησε να καθαρίσουμε το παιχνίδι καθώς όταν είναι 1-0 το σκορ είναι επικίνδυνο καθώς είχαν και αυτοί 2-3 καλές ευκαιρίες να πετύχουν κάποιο goal. I'm also delighted with the players because today we have in our mind one objective and was to get the three points for Davao. Και είμαι ευχαριστημένος με τους προσεγγιστές μου γιατί είχαμε ένα πράγμα στο μυαλό μας να πάρουμε τους 3 βαθμούς για τον Davao. He's part of the team and he has a big injury, but we wanted to give him this victory because he's part of the team. Είναι μέρος της ομάδας μας, είχε αυτόν τον τραυματισμό, όμως θέλαμε να του δώσουμε, να αφιερώσουμε αυτή την νίκη. Congratulations, coach. Πέμπτη συνεχόμενη νίκη για την Πάφο. Από όσα παιχνίδια έχω δει την Πάφο, νομίζω ότι έκανε την πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή της. Μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο γρήγορα το παιχνίδι. Today, maybe we had the most concluded performance. Maybe we could have finished the game much earlier. What's your opinion? Okay, it's important to have several victories in a row. I think we are each time much better. The most important is the team every time believe in the work, keep working because okay, when you don't score chances you can have some doubts, but the team keep pushing, keep believing in the way how we are working and for this reason I think we are each time much better. Είναι σημαντικό να έχεις 5 νίκες στη σειρά, δείχνει ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο, όμως και στο παιχνίδι είναι σημαντικό να δημιουργείς ευκαιρίες, αλλά ακόμα και αν δεν τις εκμεταλλεύεσαι, να συνεχίζεις να πιέζεις έτσι ώστε να καταφέρεις το στόχο σου να σκοράρεις. Εκτός από το στόχο να σκοράρει, στα τελευταία 5 παιχνίδια που κερδίσε, δέχτηκε μόνο έναν κόλ στο παιχνίδι με τον Εθνικό Γαλλία. Τι είναι αυτό που άλλαξε μετά την ήττα της Ομόνιας και βλέπουμε και πολύ καλή μεσοαμυντική λειτουργία στην ομάδα. What changed after the match against Omonia and we see a very good also defensive performance from team. Yes, we try to find the balance in a team. We have very good offensive players, but you must find this balance. And I think in the last games, as you said before, we are finding it and we are giving not too many chances away from for the opponents and that allows you that with the offensive player you have normally you will score one goal. Προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια ισορροπημένη λειτουργία επειδή έχουμε καλούς επιθετικούς προσεγγιστές, καλή επιθετική λειτουργία. Οπότε προσπαθούμε να μην δίνουμε στον αντίπαλο πολλές ευκαιρίες και αυτό έχει βελτιωθεί και η άμυνά μας. Εντάξει, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους.